Η εκλογική διαδικασία στις υπερπόντιες γαλλικές κτήσεις ξεκίνησε. Η πλέον αμφίρροπη αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών θα κρίνει κατά πολλούς και το μέλλον της Ευρώπης. Οι κάλπες στη Μητροπολιτική Γαλλία θα ανοίξουν το πρωί της Κυριακής στις 9, ώρα Ελλάδος και Κύπρου. 47 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα κληθούν να επιλέξουν τους μονομάχους του δεύτερου γύρου κατά το Ελιζέ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. 50.000 αστυνομικοί και 7.000 στρατιώτες θα βρίσκονται στους δρόμους. Νιώθω σίγουρη, δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να επηρεαστεί από εκείνους που προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Τελικά αυτοί είναι που φοβούνται τον τρόπο ζωής μας, λέει αυτή η γυναίκα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη σκιά του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Παρίσι. Απομένει να αποδειχθεί εάν και κατά πόσον οι Γάλλοι πολίτες θα επηρεαστούν.